Γυμνάσιο. Το γυμνάσιο της Αμφίπολης. Εδώ βλέπουμε την παλέστρα. Η παλέστρα αποτελούσε ένα σημαντικό χώρο άθλησης στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, που συναντάται εκτός από την Αμφίπολη, στους Δελφούς, στην Εμαία, στην Ολυμπία, στην Ερέτρια, στην Επίδραυρο, στην Δήλο, στη Μίλητο, στην Πέργαμο, από τον 4ο έως και τον 2ο αιώνα π.Χ. Οι διαστάσεις της παλέστρας είναι 46,80 μέτρα επί 36,10. Ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος βέβαια δεν αποτελείται το γυμνάσιο μόνο από την παλέστρα, αλλά και από άλλους που θα δούμε σε λίγο. Το γυμνάσιο ήταν στενά συνδεδεμένο με το θεσμό της εφηβείας, αφού στις εγκαταστάσεις του λάμβανε χώρα η εκπαίδευση των εφήβων. Ο θεσμός της εφηβείας στην ελληνική αρχαιότητα ήταν ουσιαστικά η δημόσια οργανωμένη εκπαίδευση των εφήβων, τα περιεχόμενα, η σκοπή και η διάρκεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης διέφεραν από εποχή σε εποχή και από πόλη σε πόλη. Εδώ, στο γυμνάσιο της Αμφίπολης, έχουμε οργανωμένη εκπαίδευση. Εδώ βρισκόμαστε στις δεξαμενές, οι οποίες είχαν άμεση σχέση για τη λειτουργία του γυμνασίου. Και εδώ βλέπουμε τον ξυστό. Τι ήταν ο ξυστός? Ήταν ένας δρόμος σκεπασμένος, ένα οικοδόμημα δηλαδή σκεπαστό. Το μήκος του ήταν περίπου ενός σταδίου και χρησιμεύε στην εξάσκηση των αθλητών στο αγώνισμα του δρόμου με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και εδώ άποψη της κλίμακας της παλέστρας.